στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο κύριος Δημήτρης Βίτσας, πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Γιάννη Βαμβάκο νωρίτερα, κύριε Βίτσα, τον υποπτέραρχο, που μας έλεγε για την εικόνα του στρατού, για τα παροπλισμένα Super Puma που είναι για χρόνια στην ΕΑΒ χωρίς ανταλλακτικά και για τα τέσσερα που επιχειρούν. Και θέλαμε και μια και δική για σας... την εικόνα του Απάτσι μέσα στα νερά. Μέσα στα νερά. Και θέλαμε και τώρα και ένα δικό σας πολιτικό σχόλιο, με την έννοια ότι έχετε διατελέσει αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, οπότε έχετε μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά το Στεφανοδίκαιο και όλα αυτά που γραφτήκανε, πραγματικά πρόκειται για συνειδητά fake news που αφορούσαν την κυβερνητική ή την υπηρεσιακή πλευρά. Στο Στεφανοδίκαιο τα Απάτσι έχουν μόνο το εξής πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχει γυθεί, ναι, ότι έχει τελειώσει η γραμμή παραγωγής για τα Α, αν δεν κάνω λάθος, και εμείς επιζητούσαμε και είχαμε πάρει το OK των Αμερικανών για να πάρουμε ανταλλακτικά από τους Ισραηλινούς, γιατί μόνο οι Ισραηλινοί φτιάχνουν αυτή τη στιγμή ανταλλακτικά για τα Α. Τα Δέλτα λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα. Όσο αφορά τα Super Puma, είναι πραγματικά ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι επιτηρούν κατά περιόδους μόνο τέσσερα. Ναι, μας είπε ο υποπτέραρχος ότι τα οκτώ είναι στην ΕΑΒ χρόνια τώρα, γιατί δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Γιατί? Σε συντήρηση δεκαετιών. Γιατί, ναι, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, είναι και το γεγονός ότι η ΕΑΒ με το δυναμικό που έχει είναι αυτή τη στιγμή ικανή να φτιάχνει μόνο αεροπλάνα και βεβαίως και τα F-16 τη μετατροπή τους σε Viper. Δηλαδή τα Super Puma απλά υπάρχουν εκεί, δεν μπορούν να τα φτιάξουν, υπάρχουν, αυτό μας λέτε. Μπορεί να τα φτιάξει η ΕΑΒ, αλλά θα χρειαστεί να πάρει και περισσότερο προσωπικό. Ναι, αλλά μας είπε ο υποπτέραρχος ότι είναι χρόνια εκεί. Χρόνια είναι εκεί, αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία ότι είναι χρόνια εκεί. Η σημασία έχει να υπάρξουν τα ανταλλακτικά και το προσωπικό που θα τα φτιάξει. Ναι, αυτό έχει σημασία, έχει ότι δεν το πετάνε. Είναι... ότι έχουμε μόνο τέσσερα, αυτό έχει σημασία. Ναι, και το βασικό είναι ότι αφού τόσα χρόνια έχουμε δει ότι η ΑΒ δεν προλαβαίνει να τα φτιάξει. Γιατί δεν πάμε έξω να τελειώνουμε. Υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς στην Ελλάδα, ναι, και στο εξωτερικό. Βέβαια στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα. Δηλαδή στείλαμε σούπερ, είναι πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα μπορούμε να το φτιάξουμε, ας πούμε, 1 ή 2 εκατομμύρια. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, θέλει να μας πείτε από πότε δεν πετάνε, από πότε είναι παροπλισμένα, πόσα χρόνια έχουν περάσει? Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει σχεδόν 15 ετία. Βέβαια. Αδιανόητο. Λοιπόν. Και τα μαθαίνουμε από μια πλημμύρα αυτά, έτσι. Κατά τα άλλα παίρνουμε ένα φάλ. Ναι, δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν. Τα ξέρει όλος ο στρατός. Ο στρατός τα ξέρει, εμείς δεν τα ξέρουμε. Σκεφτείτε ότι έχουν περάσει αρχηγοί του στρατού από το 2008 μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 6-7, κάπου εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο και στα πολιτικά. Κυριακή έχετε την πρώτη εκλογική αναμέτρηση των υποψήφιων για την Προεδρία του κόμματος. Ναι. Εσείς έχετε πάρει σαφή θέση υπέρ συγκεκριμένο υποψήφιο. Ναι, το Ευκλήδη του Τσακαλώτου. Ακριβώς. Ναι. Εάν ο κύριος Τσακαλώτος δεν πάει στο δεύτερο γύρο, εφόσον υπάρξει δεύτερος γύρος, έχετε κάνει ήδη μία δεύτερη σκέψη με ποιον θα πάτε από τους... Να σας πω, κύριε Κορά, ναι. Καταρχήν βέβαια εγώ θεωρώ ότι το πιο πολιτικό ζήτημα της περίοδου, ναι, είναι η Θεσσαλία και το τι συμβαίνει σε μια πολύ ευαίσθητη και πολύ σημαντική περιοχή της χώρας. Δηλαδή οι πλημμύρες. Φυσικά, το τι θα αλλά έχει σημασία και η εξωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι. Βεβαίως. Να υποβαθμίσουμε την κούρσα δεν πρέπει. Όχι, ναι, δεν την υποβαθμίζω. Αλλήμον αν την υποβαθμίζω εγώ, αλλά και το τι πρέπει να κάνουμε και τι μέτρα και τι σχέδια πρέπει να κάνουμε, γιατί στο επόμενο διάστημα θα πηγαίνετε να αγοράζουμε όλοι μήλα και θα βλέπουμε ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά με τίποτα.
Ναι. Λέω για ένα παράδειγμα. Τώρα, όσο αφορά το ερώτημα που κάνατε, ναι. Βεβαίως δεύτερες και τρίτες σκέψεις έχει ο καθένας. Αλλά όταν είσαι αυτή τη στιγμή υπέρ ενός υποψηφίου, μάλιστα. Αυτό που θέλεις είναι ο δικός σου υποψήφιος, ας πούμε, φυσικά. Να επικρατήσει. Ναι, άρα, ναι, ναι. Αν με ρώταγε κανένας τι θα ψήφιζες, ας πούμε, τη δεύτερη Κυριακή, εγώ θα του έλεγα ότι εγώ του εργάζομαι. Έτσι δεν είναι. Για τον Τζακαλώτο. Για τον Τζακαλώτο και για τη δεύτερη Κυριακή. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι ικανοί. Εντάξει, δεν είναι όμως σωστό να λες τώρα που είσαι στην πρώτη Κυριακή τι θα κάνεις τώρα. Τη να σας πω κάτι. Να σας πω εγώ γιατί έκανα την ερώτηση. Γιατί έχουν από συντρόφους σας, έχουν ακουστεί και άλλες απόψεις ότι ας πούμε αν είναι ο κύριος Κασελάκης, λίγο πολύ εκείνοι δεν χωράνε μέσα στο κόμμα. Είναι ένα ξένο σώμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν κάνω τέτοιες, πώς να το πω, εκτιμήσεις. Εγώ λέω ότι την πρώτη Κυριακή καλό τους συντρόφους μου να ψηφίσουν τον Ευκλήδη τον Τζακαλώτο, ναι. Ως η πιο γενναία και η πιο όρημη, επιτρέψτε μου να πω, επιλογή αυτής της περίοδου. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, όσο αφορά το Στέφανο τον Κασελάκη, υπάρχει πραγματικότητα που λέει ότι είναι ένας άνθρωπος γενικά άγνωστος στο κομματικό σώμα αλλά και στο πολιτικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, και θα έπρεπε να δοκιμαστεί, θα έλεγε κανένας, και μάλιστα. Σε άλλες θέσεις. Τώρα. Και νομίζω ότι πολύ σωστά υπόθηκε, ναι. Και είναι μια πραγματικότητα αυτό, παρά το θόρυβο που δημιούργησε, ότι όταν εμείς μπαίναμε σε ένα αριστερό κόμμα, η ερώτηση που κάναμε ήταν πού και τι μπορώ να προσφέρω. Δεν ναι. Ήταν πώς μπορώ να γίνω πρόεδρος. Μάλιστα, αυτό το είπε και ο κύριος Δραγασάκης που υπέστη και την και επίθεση το, που υπέστη. Το προσυπογράφω. Ο οποίος κύριος Δραγασάκης στηρίζει την κυρία Χτσιόγλου, να πούμε. Τώρα, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει σήμερα, δημοσιεύουν τα μέσα ενημέρωσης, μια δημοσκόπηση από την εταιρεία Real Polls που δείχνει ότι το δίδυμο του δεύτερου γύρου θα είναι η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου δείχνει μια μεγάλη διαφορά του κυρίου Κασελάκη. Και στα υπόλοιπα είναι, σε άλλα προηγείται η κυρία Χτσιόγλου, σε άλλα προηγείται ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο έγινε τηλεφωνική, λέει η έρευνα, 1672 πολίτες με κινητά τηλέφωνα, ήταν τηλεφωνική, μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, τυχαία δειγματοληψία, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, και δίνει μέγιστο και ελάχιστο από την κυρία Χτσιόγλου από 31-37 και στον κύριο Κασελάκη από 40-46, ενώ ο κύριος Τσακαλώτος παίρνει από 8-12. Ναι. Υπάρχει κάποιο σχόλιο? Το σχόλιο μου είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσεις ή να κάνεις δημοσκόπηση για τον υποψήφιο αρχηγό ή για τον υποψήφιο πρόεδρο, όπως λέμε εμείς, ενός κόμματος. Γιατί έχει πάρα πολλά αν. Αυτός που απάντησε, αν θα πάει να ψηφίσει, αν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Αν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα πάει να ψηφίσει. Δηλαδή πάρα πολλά αν για να φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, επιτρέψτε μου να πω, οι δημοσκοπήσεις δεν λειτουργούν ως καθαρές δημοσκοπήσεις, αλλά ως επηρεασμός. Μάλιστα. 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 Δεν θέλω να πω τι γινόταν στο Μεξικό από τους drug, πώς να το πω, από τους εμπόρους ναρκωτικών για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους και τους επηρεάζουν. Τώρα αυτό είναι πολύ αλλά δεν έχει καμία. Τώρα όχι, να πούμε drug Μεξικό. Σχέση. Δεν έχει καμία σχέση όμως με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή σε εμάς εδώ. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Βαρύ αυτό που είπατε. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να κύριε δούμε... Κύριε Βίτσα μου, πολύ βαρύ ήταν αυτό το που είπατε. Το ότι το λέτε δεν τώρα... Δεν είπα εγώ κάτι βαρύ για μα είπατε όπως οι έμποροι ναρκωτικών που έκαναν στο Μεξικό τις δημοσκοπήσεις για να επηρεάσουν και να βγάλουν τους δικούς τους πολιτικούς. Ναι, στο Μεξικό. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι, αλλά πώς έγινε ο συνειρμός. Ναι, το σκέφτομαι τώρα που το είπα ότι μπορεί να βγει και κανένας τίτλος σε καμιά εφημερίδα ότι ο Βίτσας είπε ότι ξέρω εγώ αυτό. Ναι, αλλά το είπε. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι όμως... Τι ακριβώς εννοούσατε να το πούμε. Εγώ εννοώ ότι οι δημοσκοπήσεις μερικές φορές λειτουργούν για να αποδώσουν την πραγματικότητα στο ποιον προτιμάει ο κόσμος.
και μερικές φορές λειτουργούν για να επηρεάσουν το κόσμο. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση λέτε ότι μπορεί και να λειτουργούν για να επηρεάσουν. Επιτρέψτε μου να πω ένα λάθος ή άτυχο, πώς να το πω, παράδειγμα. Εντάξει, κύριε Βίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ψήφο. Να πάει πολλοίς κόσμος. Α, πόσος κόσμος θα θέλατε να πάει? Πού βάζετε τον πύχη? Δεν το βάζω τον πύχη. Φαντάζομαι ότι θα έρθει κόσμος. Βεβαίως δεν νομίζω ότι θα έρθει τόσος κόσμος που ήρθε και ψήφισε τον Αλέξη τον Τζίπρα. Ναι. Αλλά όσο προς τα εκεί πλησιάζουμε, τόσο είναι το καλύτερο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Και πάμε αμέσως. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.